Κουράστηκα. Εσύ να δεις τι θα κάνεις με τον Άρη και τη δουλειά σου. Αυτό θα το έκανα έτσι κι αλλιώς. Ωραία τότε. Άρα θα φύγω ήσυχη. Και εσύ μην ανησυχείς. Θα τα καταφέρω μια χαρά με τους δικούς μου. Η Αγγελική ήδη ζει μαζί του. Το είπα γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Εγώ τον γνώρισα και ηρέμησα. Ηρέμησες κι εσύ. Δεν φτάνει τώρα αυτό. Όχι, λοιπόν, δεν μου φτάνει. Σε παρακαλώ. Θέλω να το γνωρίσω κι εγώ. Τόσο παράλογο είναι αυτό πια που ζητάω. Δεν μπορώ να μείνω σε αυτό το 30%. Η Ρένα θα μου σπάει συνεχώς τα νεύρα. Πρέπει να προχωρήσω. Ωραία, ας το κάνουμε λοιπόν. Όλγα, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Εγώ πάλι δεν χαίρομαι καθόλου. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, τι κάνεις εδώ? Πώς είπες ότι λένε την καινούργια γυναίκα του Βαρσάμι? Αγγελική, όνομα και πράγμα. Ο Βαρσάμις είναι πολύ τυχερός. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Και βέβαια είμαι σίγουρος. Με κάλεσε στο καινούργιο του σπίτι. Πήγα και ήταν και η κοπέλα εκεί. Μένουνε μαζί. Όπως είπα, είναι πολύ όμορφη και γλυκιά και πολύ ευγενική. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Είσαι καλά, συμβαίνει κάτι? Ναι, καλά είμαι. Να τελειώνουμε τώρα γιατί έχω και δουλειά. Σίγουρα είσαι καλά. Σ' ακούω ταραγμένο. Σου είπα ότι είμαι μια χαρά. Ό,τι πεις. Λοιπόν, θα σε ενημερώσω όταν επικοινωνήσει μαζί μου η αντίπα για τα χρήματα. Τελειώνω τώρα, εντάξει. Γεια σου. Γεια σου. Έβαλα το αγριογούρνο. Θόδωρε. Θόδωρε, είσαι καλά? Μα... Θόδωρε, τι έχεις? Πονάς? Πονάς το στήθος? Αχ, Θεέ μου. Θεέ μου. Όχι. Έλα, Σπύρο. Η Μάγδα είμαι. Έλα γρήγορα σπίτι. Ο Θόδωρος δεν είναι καλά. Πονάει στο στήθος. Έλα, σε παρακαλώ. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Ησύχασε. Αφού να είναι έρχεται ο Σπύρος. Ησύχασε. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Σε ρώτησα τι κάνεις εδώ. Ότι όλος ο κόσμος. Ξεκουράζομαι και απολαμβάνω τον καθαρό αέρα. Είχα δύο μέρες άδεια και είπα να πω τον τελευταίο. Και ήρθες στο ίδιο μέρος που είμαι εγώ, έτσι? Ναι. Δεν είναι απίθανη σύμπτωση.
Ευχαριστώ. Μην το πιο κορίδι, πες. Πάλι δεν κατάλαβα. Μόνο τυχαίο δεν είναι που είσαι εδώ. Με ακολούθησες. Σ' ακολούθησα. Πώς και για ποιο λόγο να το κάνω αυτό? Α, είναι απλό. Ήρθες στο σπίτι, είδες το σάκο, είδες ότι φεύγω, περίμενες απ' έξω και με ακολούθησες. Τώρα για ποιο λόγο μόνο εσύ το ξέρεις? Φοβάμαι ότι είμαι αδικής. Όχι, δεν σ' αδικώ καθόλου. Τα πράγματα γίναν όπως ακριβώς τα λέω. Δεν είμαι ηλίθεια να πιστέψω ότι όλα αυτά είναι σύμπτωση. Εντάξει, μην φωνάζεις. Έγινε έτσι όπως το είπες. Την ώρα που βγήκα από το σπίτι σου, είδα αυτό το μάνεσι να μπαίνει. Δεν ξέρω τι με έπιασε και όταν σας είδα να φεύγετε μαζί, σας ακολούθησα. Δεν ήθελα να σου χαλάσω τις διακοπές. Αυτό ακριβώς ήθελες να κάνεις. Αυτό ακριβώς. Ενώ σου είπα να μείνεις μακριά μου, εσύ έκανες ακριβώς το αντίθετο. Έχεις δίκιο να θυμώνεις, αλλά άσε μου να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να μου εξηγήσεις τίποτα. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Αυτό που θέλω είναι να φύγεις και να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί δεν είναι? Απλούστατο είναι. Εσύ άλλωστε έχεις ταλέντο σε εξαφανίσεις, έτσι δεν είναι? Έχεις δίκιο να με αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά θέλω να ξέρεις ότι μετάνιωσα για όσα έγιναν και ήρθα εδώ γιατί θέλω μια ευκαιρία για να σου εξηγήσω. Ευκαιρία. Μετά από όλα όσα γίνονται. Μετά από τόσα χρόνια εσύ γυρνάς και ζητάς μια ευκαιρία. Ακούσε με, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Και δεν έχεις καμία άλλη ευκαιρία από μένα. Αν ήθελες να πεις κάτι θα το έλεγες τότε. Αλλά εσύ με παράτησες. Σαν να μη σήμαινα τίποτα για σένα. Τίποτα απολύτως. Αφήνοντας πίσω ένα αξιοθρήνητο σημείο. Δεν μπορούσα να σου μιλήσω. Είχα χάσει τη γη κατά από τα πόδια μου. Ναι. Τότε μπορείς να φανταστείς πώς αισθάνθηκα εγώ. Γυρνώντας από το νοσοκομείο και βρίσκοντας αυτό το σημείωμα. Ή μόνο δεν μπορείς, όχι. Γιατί αν μπορούσες, δεν θα το έχεις κάνει. Έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά άκουσε με, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Όλγα, κάποτε αγαπιόμασταν. Ξέρω ότι σου έκανα πολύ κακό, αλλά στο όνομα αυτής της αγάπης που μου είχες, άσε με να σου πω δύο κουβέντες μόνο. Η αγάπη που σου είχα, Μίλτο, πέθανε και τη σκότωσες εσύ. Δεν υπήρχε άνθρωπος που θα μπορούσε να με κάνει να πάψω να σε αγαπάω. Αλλά το έκανες. Δεν θέλω ούτε να σε ξέρω. Θέλω να φύγεις. Να εξαφανιστείς. Και να μείνεις μακριά μου. Κατάλαβες? Μακριά μου. Καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα, κύριε. Φέρε μου, σε παρακαλώ, ένα καφέ στο γραφείο μου. Κύριε Βαρσαμή, το γραφείο σας δεν είναι πια εδώ. Όταν λες δεν είναι εδώ, πού πήγε? Απέναντι. Ποιος το έπαψα? Η κυρία Αντίπα μου έδωσε εντολή το πρωί να μαζέψω τα πράγματά σας και να τα μεταφέρω στο άλλο γραφείο. Καλά, ήταν τόσο επίγον. Δεν μπορούσα να με περιμένετε να μαζέψω μόνος μου. Τι να σας πω, κύριε Βαρσάμη, δεν ξέρω. Η κυρία Αντίπα επέμενε και... Εντάξει, μην ανησυχείς. Δεν φταίσαι εσύ. Δεν ήταν δικό σου λάθος. Εντολές εκτελείς. Κύριε Βαρσάμη, ήταν πολύ νευριασμένη. Τα έβαλε και μαζί μου επειδή ήξερα για εσάς και την Αγγελική και δεν της είπα τίποτα. Μη στεναχωριέσαι, θα της περάσει. Κάποια στιγμή. Εύη, στείλωσε το φάξ. Μάλιστα. Αμπαμπα! Εδώ ίσως να άρεσε επιτέλους. Πέντε είναι η ώρα. Εκτός κι αν ήσουν τόσο πολύ απασχολημένος και δεν κατάλαβες πώς πέρασε η ώρα. Εκτός από την έξωση στο γραφείο μου, θα χτυπάω για κάρτα τώρα? Όχι, βέβαια. Όχι, αλίμονο. Απλώς ήθελα για κάποια διαδικαστικά και δεν ήσουν εδώ. Και δεν ήθελα να τηλεφωνήσω στο σπίτι σου. Να με συνοχλήσω. Αν πρόκειται για δουλειά, δεν με ενοχλείς. Ωραία. Να το ξέρω, λοιπόν. Α, όσον αφορά στα πράγματά σου, η Εύη τα μάζεψε. Μια και εσύ δεν το έκανες, παρόλο που σε είχα παρακαλέσει από προχτές. Ξέρεις, δεν μπορούσα να περιμένω επαόριστον.
Υπάρχει πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα. Εύη, σε παρακαλώ ένα καφέ θα ήθελα στο γραφείο μου. Στο καινούριο μου γραφείο. Αν φυσικά του επιτρέπει, κυρία Αντίπα. Εύη, πήγαινε στο λογιστήριο, φέρε μου το τυράζ των δύο τελευταίων μηνών σε τρία αντίγραφα και στείλε αυτό με φάξ. Μάλιστα. Και πήγαινε και τον καφέ στον κύριο Βαρσάμι. Να μην λέει ότι τον έχουμε και παραπεταμένο. Μάλιστα. Τάσο, ο Βαρσάμις, μπορείς να έρθεις από το περιοδικό, σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα είμαι μέχρι αργά. Σε ευχαριστώ. Αν κρίνω από το ύφος, μάλλον θα ζήσω, ε. Θόδωρε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο για σένα. Η Μάγδα να δούμε πώς θα τα καταφέρει με τις λαχτάρες που της δίνεις. Τι έγινε, Σπυρό? Τι έπαθε? Μια έντονη κρίση στη Θάνχης. Μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα σοβαρό, ούτε επικίνδυνο. Αλλά... μας χτυπάει πολύ δυνατά το καμπανάκι. Μα πώς το έπαθε αυτό, αφού ήταν μια χαρά? Προφανώς κάτι θα συνέβη και τον τάραξε πολύ. Η καρδιά σου σε προειδοποιεί, Θόδωρε. Δεν αντέχει τις έντονες συγκινήσεις. Κάτι το οποίο στο έχω πει και εγώ επανειλημμένος, αλλά εσύ δεν εννοείς να το καταλάβεις. Τι να πω. Ας ελπίσω τώρα με αυτό το ευτυχώς για σένα όχι τόσο δυσάρεστο γεγονός να έβαλες μυαλό. Πρέπει να παραμένεις ήρεμος, Θόδωρε. Ακόμα και αν όλος ο κόσμος πάρει φωτιά, εσύ πρέπει να είσαι ήρεμος. Το καταλαβαίνεις αυτό? Μήπως πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο? Όχι, Μάγδα μου, δεν χρειάζεται. Απλά πρέπει να παρακολουθεί πολύ τακτικά την πίεσή του και να παίρνει με θρησκευτική ευλάβεια τα χάπια του. Λοιπόν, εδώ σου έχω γράψει κάποιες οδηγίες. Του αύξησα λίγο τη δόση, όχι για πολύ, για λίγες μέρες μόνο. Αλλά βέβαια, το καλύτερο φάρμακο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ηρεμία. Και δυστυχώς, από αυτό δεν πουλάνε στα φαρμακεία. Όπως ακριβώς το είπες. Δυστυχώς. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς κάτι γι' αυτό. Φεύγω. Ό,τι χρειαστείτε, πάρτε με τηλέφωνο, ε. Ωραία. Ό,τι ώρα και να είναι. Θόδωρε. Έξω ντέρτια και καλή καρδιά, φίλε. Φεύγω, Μάγδα. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Σε ευχαριστώ. Εσύ προσωπικά θα με ευχαριστήσεις όταν θα έρθεις στο καφενείο να παίξουμε μια παρτίδα τάβλη. Και μην ανησυχείς, θα σε αφήσω να κερδίσεις. Μη μου ταραχτείς πάλι. Λοιπόν, φεύγω και όπως είπαμε, ηρεμία και ξεκούραση. Εντάξει, Σπύρο μου. Σε ευχαριστούμε. Άκουσες τι είπε ο Σπύρος? Ηρεμία και ξεκούραση. Γι' αυτό το καλό που σου θέλω... Μην μιλάς. Πάψε να χαρείς. Πάψε να μιλάς. Και μη μου κάνεις την τρομοκρατημένη και μη μαγγίζεις. Γιατί εσύ ευθύνεσαι για αυτό που έπαθα? Εγώ? Τι είναι αυτά που λες? Ξέρεις πολύ καλά. Πολύ καλά τι σου λέω. Γιατί μου είπες ότι
Η Αγγελική έχει δεσμό με τον Ερίκο του Βαρσάμι. Ξέρω ότι μπορώ να βασίζομαι στην εχημηθιά σου για αυτή την κουβέντα, έτσι. Όχι, απλά με ενδιαφέρει αυτή η έρευνα που έκανε η εταιρεία σου για το αν αντέχει ένα καινούριο περιοδικό στον χώρο της αγοράς. Ναι, όχι αναγκαστικά γυναικείο, ούτε κουτσομπολίστικο. Ποικίλης ύλης, θα έλεγα, με αγοραστικό κοινό μεταξύ 25-45. Πιστεύεις ότι αντέχει περισσότερο ένα εξειδικευμένο περιοδικό? Όχι, βασικά δεν θα ήθελα να το μάθει η αγορά. Δεν θα ήθελα να γίνει γνωστή αυτή η κουβέντα πριν μιλήσω με επενδυτές. Έτσι, γι' αυτό βασίζομαι στην εχημηθιά σου. Μπορεί να φύγουμε όποτε θέλεις. Και αύριο κιόλας για φαγητό. Εμπρός, θα το κανονίσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Μένεις άναυδος από το γραφείο μου, έτσι. Βλέπεις, με χλιδάτος τύπος. Φρόντισα να με μεταφέρει εδώ η κυρία Αντίπα, δείχνοντας έτσι την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό μου. Είχα δίκιο λοιπόν στις προβλέψεις μου. Το έβαλε σκοπό να σε εκδικηθεί μέσω του περιοδικού. Είχες δίκιο, αγόρι μου. Εγώ ήμουν αφελής. Κάθισε, σε παρακαλώ. Εγώ ήμουν αφελής που πίστεψε ότι είναι υπεράνω. Άρα βλέπεις, πληγωμένες γυναίκες είναι ικανές για το χειρότερο. Γι' αυτό πρέπει να βρείτε την επιχειρηματική σας αυτονομία. Κάνατε καλά που συμφωνήσατε με την πρότασή μου. Δεν είχα κι άλλη επιλογή. Έκανα κάποιες επαφές και έμαθα πως ο χώρος αντέχει άλλο ένα περιοδικό και υπάρχουν και επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα έχετε δυσκολίες αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα, Τάσο. Ότι αυτοί έχουν τα χρήματα, αλλά δεν έχω εγώ. Αυτοί θα θελήσουν να δουν τα δικά μου λεφτά. Και εγώ κεφάλαιο δεν έχω. Θα το έχετε σύντομα. Αυτό τι σημαίνει, ότι μίλησες με τη Ρένα, αποφάσισε να σου δώσω τα λεφτά? Πού είσαι? Όλγα, είσαι στο μπανιό. Μόλις ξύπνησα, ξέρεις, και δεν σε βρήκα εδώ. Πού ήσουν? Μίλα, Μάδα. Μίλα. Και σταμάτα να με κοιτάς αγαζί. Γιατί δεν μου είπες ότι η Αγγελική έχει δεσμό με τον Ερίκο του Βαρσάμι? Πώς το έμαθες αυτό? Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει ότι εσύ το ήξερες και δεν μου το είπες. Και μου είπες και ψέματα ότι τον λένε. Ότι τον λένε Νίκο Ανδράδη. Πώς το κάνεις αυτό, Μάγα? Πώς τόλμησες να μου κάνεις αυτό το κακό? Μην ταράζεσαι. Μην ταράζομαι. Έφυγε κάτω από τα πόδια μου τώρα. Όταν τ' άκουσα κι εσύ μου λες να μην ταράζομαι. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά στην κατάστασή σου. Κατάστασή μου? Εσύ ευθύνεσαι για την κατάστασή μου. Μου με κορόιδευες τόσο καιρό. Δεν σε κορόιδευα, Θόδωρε. Δεν μπορούσα να σου το πω. Δεν μπορούσες? Όχι. Φοβόμουν. Έτρεμα τη στιγμή που θα το μάθαινες. Φοβόμουν για σένα. Για την υγεία σου. Για την αντίδρασή σου. Φοβόμουν ότι μέσα στην ταραχή και στο θυμό σου θα πεις και θα κάνεις πράγματα που θα πλήγωναν ανεπανόρθωτα την Αγγελική. Και θα την έχανες για πάντα.
Και από το φόβο σου μου έκπεσε ένα τέτοιο μυστικό. Ήξερες τι αισθανόμουν για αυτόν τον άνθρωπο. Ήξερες ότι σκοπεύω να τον εκδικηθώ για το κακό που μου είχε κάνει. Και ήξερες ακόμα ότι... ότι πλάγιαζα με την κόρη μου. Και εσύ μου το κρύψες. Πώς τόλμησες να μου το κάνεις αυτό, Μάγδα? Πώς τόλμησες? Μη σηκώνεσαι σε... Μη μαγγίζεις! Και μη μιλάς. Ούτε λέξη! Αρκετά άκουσα. Αρκετά που δεν το χωράει. Δεν χωράει το μυαλό μου. Όχι. Φαβορέ. Α. Την αγαπάει. Τι είπες? Ναι. Τους είδα μαζί. Το κατάλαβα. Όπως αγαπούσε και την Αλεξάνδρα. Ρέμισε, σε παρακαλώ να χαρείς. Σκότωσε τη γυναίκα που την αγαπούσα περισσότερο και από την ίδια μου τη ζωή, Μάγδα. Άφησε την κόρη μου ορφανή και εσύ μου λες ότι την αγαπάει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί η μοίρα να μου παίξει εμένα ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν μπορεί να είναι τόσο σκληρή μαζί μου. Η κόρη μου. Η μονάκριβη μου κόρη. Έχει δεσμό με τον άνθρωπο. Που στάθηκε αφορμή να χάσει τη ζωή της η μητέρα της. Αν πάθεις κάτι, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Θεέ μου, τι θα κάνω. Τι θα κάνω. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε τώρα, Θόδωρε. Τι θα κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Προσπάθησα. Στορκίζομαι. Προσπάθησα όσο μπορούσα να την πείσω να τον αφήσει. Της είπα διάφορα. Για τη διαφορά ηλικίας. Ότι δεν τον ξέρει καλά. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Θύμωσε και με έδιωξε από το σπίτι της. Γι' αυτό ήρθα νωρίτερα. Και για να φτάσει η Αγγελική να με διώξει από το σπίτι... σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη να μείνει μαζί του. Μόνο πάνω από το πτώμα μου. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τρόπο να την πείσουμε να τον αφήσει. Χωρίς να της πούμε την αλήθεια. Γιατί αν τη μάθει, θα καταρρεύσει. Να είσαι ευγνώμων που δεν είμαι άφραγκη. Γι' αυτό και δεν σε επιβαρύνω. Ευτυχώς λοιπόν εγώ έχω λεφτά και δεν χρειάζεται να με συντηρείς. Τέλειωσες. Γιατί αν πρόκειται να συνεχιστεί αυτό το παραλήρημα, καλύτερα να φεύγω. Ήρθαμε στην ταβέρνα. Φύγαμε από την ταβέρνα επειδή σε αλυσώσουν. Αισθανόσουν περίεργα. Ήρθαμε εδώ, πας και μπορείς να ξαπλώσεις και κοιμηθείς, να ηρεμήσεις. Και εσύ μου λες ότι ήσουν έξω φορτά. Πού είναι το παράξενο, σου είπα. Μάλλον θα βοήθησε το αντιπυρετικό. Πώς και. Ήρθα έτσι ξαφνικά. Μην ανησυχείτε, δεν με παράτησε ο Ερίκος. Δυστυχώς για εσάς, όλα είναι μια χαρά μεταξύ μας. Θα σου εμπιστευτώ ένα σημαντικό ποσό να το επενδύσεις για μένα. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι.